αυξήνεται η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, στις περιοχές που κατοικούν οι ρωσόφωνοι και ρωσόφιλοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Μιλάμε για την περιοχή του Ντονμπάς και του Λουγκάνσκ. Είδαμε και τη συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας εκεί, στην περιοχή των συνόρων με την Ουκρανία. Ανησύχησε το Κίεβο, διαβεβαίωσε η Μόσχα ότι γίνεται η συγκέντρωση στα πλαίσια στρατιωτικών ασκήσεων και ότι δεν αποτελεί απειλή προς την Ουκρανία. Από την άλλη, το Κίεβο διεξήγαγε ασκήσεις με τουρκικά drones στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τα γνωστά TB2 Bayraktar. Οι ρωσικές δυνάμεις οπωσδήποτε λαμβάνουν τα μέτρα τους για την απειλή αυτή από τα τουρκικά drones, σύμφωνα με δημοσίευμα από το reporter που διαβάζουμε στο ehedrosei.gr. Πρώτη φορά η Μόσχα παρέδωσε δημόσια στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ντομπάς, καθιστώντας σαφές ότι αν συμβεί κάτι δεν θα αφήσει τη λαϊκή δημοκρατία του Ντονέτσκ και τη λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ χωρίς βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση οξύνεται εκεί η κατάσταση, προσπαθεί και η Τουρκία να λάβει μέρος παίρνοντας την πλευρά της Ουκρανίας και να υφαρπάξει οτιδήποτε μπορέσει και εκεί. Έχει σαν στόχο την Κρυμαία, χρησιμοποιώντας ως όχημα τους Τατάρους της Κρυμαίας. Εμείς σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε όλα και σας ενημερώνουμε.